χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Πιάνουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε πριν τη διακοπή, με το ερώτημα αν έχετε πάρει χρήματα τελικά σε αυτή τη χώρα τα τελευταία 3 χρόνια από αυτούς που μπορούσαν και είχαν τη δυνατότητα να τα αποδώσουν στη δημοσιονομική προσπάθεια, ή αν συνεχίστηκε η αδικία. Μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά είναι, σας βεβαιώ, και ανθρώπινο. Είναι απολύτως ανθρώπινο και είναι απολύτως κέραιο το ερώτημά σας. Και ταξικό και πολιτικό πρόσημο. Και θα σας απαντήσω ως συνήθως, χωρίς να μασάω τα λόγια μου. Δεν ήταν καθόλου εύκολες αυτές οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας και στην πρώτη και στη δεύτερη αξιολόγηση. Και δεν ήταν και καθόλου βέβαιο το πέρας αυτής της διαδικασίας. Άλλωστε δεν ήταν. Είναι γνωστό ότι η αντιπολίτευση είχε βάλει και όλα τα αυγά της στο καλάθι ότι δεν θα καταλήξουν αξιολογήσεις. Βρεθήκαμε πολλές φορές μπροστά σε παράλογα αιτήματα από την πλευρά των δανειστών. Θέλω να σας μιλήσω με το χέρι στην καρδιά. Θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα, για μένα που είμαι γνώστης των συνθήκων της διαπραγμάτευσης και της αδύναμης θέσης στην οποία βρέθηκε η χώρα. Έτσι, στην αδύναμη θέση και φυσικά εξαιτίας της χρεοκοπίας της, την οποία την κάναμε εμείς, τη βρήκαμε, αλλά και της δημοσιονομικής ασφυξίας την οποία βρήκαμε εμείς και η οποία ήταν τεχνητή σε μεγάλο βαθμό. Το αποτέλεσμα ήταν το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Και όχι μόνο το καλύτερο που μπορούσε να γίνει, κάποιες φορές, ιδίως στην τρίτη αξιολόγηση που τελειώνει και πέραν των προσδοκιών. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπήρξαν αδικίες σχετικά με την επιμονή των εταίρων μας σε μια δημοσιονομική προσαρμογή που αφορούσε στοχευμένα τους συνταξιούχους. Υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να πούμε ότι εμείς καταφέραμε και εξασφαλίσαμε σε μόνιμη βάση στον προϋπολογισμό 760 εκατομμύρια για 700.000 πιο ευάλωτους πολίτες μας, δημιουργώντας το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Δεν υπήρχε αυτό. Στην πρώτη φάση αντιμετωπίσαμε την ανθρωπιστική κρίση, στη δεύτερη με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και με μια σειρά από μέτρα, όπως η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για αυτούς, αλλά και για 1,5 εκατομμύριο ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Εμείς το κάναμε αυτό. Όχι μόνο κατεργήσαμε το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, αλλά δίνουμε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό δεν ήταν εύκολο να συμβεί. Δεν μας είπαν περάστε. Το κερδίσαμε μέσα από σκληρή μάχη με τους θεσμούς. Επίσης, το γεγονός ότι. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, το ότι δεν σας αναγνωρίζετε αυτό, μήπως είναι το αντίτιμο της υπερβολικής ρητορίας στη διάρκεια της πορείας σας προς την εξουσία? Εσείς το λέτε ότι δεν μας αναγνωρίζετε. Εγώ, όταν επικοινωνώ με τους πολίτες, μια χαρά μας αναγνωρίζει. Ναι. Α, η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση. Ας σας το αναγνωρίζουν οι πολίτες. Είναι λογικό να μην μας το αναγνωρίζει η αντιπολίτευση. Αναμενόμενο. Όπως και άλλα, είναι αναμενόμενο. Εν πάση περιπτώσει, όλοι θα κρυθούμε στο τέλος της ημέρας και νομίζω ότι κρινόμαστε για τις δυνατότητες που είχαμε σε αυτές τις συνθήκες και για τα αποτελέσματα που φέρνουμε. Από το 2014 έως σήμερα, η ανεργία στον τόπο έχει μειωθεί κοντά στις 6 μονάδες. Δημιουργήθηκαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ στην πρώτη περίοδο 10 μέχρι 15 είχαμε πάνω από 1 εκατομμύριο απώλειες σε θέσεις εργασίας στη χώρα. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε. Δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ότι στην πρώτη πενταετία είχαμε 25% συρρήκνωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ενώ τώρα τρέχουμε με ρυθμούς ανάπτυξης 1,7 φέτος, 2,5% του χρόνου λέει η πρόβλεψη. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ θα κρυθούμε από τα αποτελέσματα. Και βεβαίως οι συνθήκες μέσα από τις οποίες αυτά τα αποτελέσματα τα επιτυγχάνουμε. Σε αυτά τα αποτελέσματα να προσθέσουμε και τα ζητήματα. Διατηρώ μεγάλη επιφύλαξη για το πώς μπαίνουν τα ζητήματα της ατζέντα σε αυτή τη χώρα. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Αλλά υπάρχει ένα μοσαϊκό που αρχίζει και διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ένα μοσαϊκό. Για τον έμφυα, για τις πληστηριασμούς. Εκεί που απέτυχαν δύο κυβερνήσεις, Παπανδρέου και Σαμαρά, ερχόμαστε εμείς και πετυχαίνουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Γιαννούλη? Γιατί, κύριε Γιαννούλη, εμείς πετυχαίνουμε εκεί που αυτοί απέτυχαν? Δώστε μου μια απάντηση σε αυτό. Γιατί εμείς έχουμε νέες θέσεις εργασίας, ενώ οι προηγούμενοι είχαν σαρώσει τα πάντα? Υπήρξε τρομακτική αποεπένδυση στη χώρα. Αυξήθηκε η ανεργία από το 12% στο 27%. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το λέω για όσους ισχυρίζονται ότι εμείς καταστρέψαμε τη χώρα, καταστρέψαμε την οικονομία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά τα 3 χρόνια προχωρήσαμε και σε επιλογές δύσκολες
που δεν ήταν δική μας επιλογή. Διότι τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου, του δημόσιου προϋπολογισμού, δεν ανήκαν στην ελληνική κυβέρνηση. Ανήκαν στους δανειστές μας. Αυτά τα κλειδιά θα πάρουμε πίσω τον επόμενο Αύγουστο. Και αυτό θα είναι μια στιγμή ορόσημο για τη χώρα. Θα είναι ορόσημο για τη χώρα αυτό που θα συμβεί. Θα υπάρξει, κύριε Πρόεδρε, νομοθετική πρωτοβουλία για τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Θέλω μια υπεύθυνη απάντηση από τον άνθρωπο που μπορεί να τη δώσει, τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν χρειάζεται να υπάρξει νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Εγώ προσωπικά, κύριε Γιαννούλη, δεν έχω καμία διάθεση να σώσω τις βίλες του 1,5 εκατομμυρίου με τις πισίνες και τους κακοπληρωτές τους στρατηγικούς που χρεοκοπήσαν τις επιχειρήσεις τους, βγάλαν τα λεφτά στο εξωτερικό και σήμερα δεν πληρώνουν μία. Διότι αυτά τα σπίτια βγαίνουν. Αυτά τα σπίτια αυτό βγαίνουν. Αυτό μπορώ να το εκλάβω και ως δέσμευση ότι δεν θα αφορά ή θα υπάρχει ευαισθησία για να την πρώτη κατοικία. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό γιατί μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, η μετεξέλιξη του νόμου Κατσέλη, μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση του Σταθάκη στην πρώτη αξιολόγηση, το οποίο προβλέπει προστασία για χρέη έως 200.000 ευρώ και για αντικειμενική αξία έως 280.000 ευρώ προστασία. Δεν τελειώνει το τέλος του 18 αυτό. Αυτό ισχύει εσαΐ. Τέλος του 18 τελειώνει ο χρόνος στον οποίο μπορεί κάποιος να υπαχθεί σε αυτή τη διαδικασία. Οι δε διαδικασίες πληστηριασμών που γίνονται και θα γίνονται το επόμενο διάστημα, σας υπογράφω και σας... εδώ θα είμαστε. Δεν θα αφορούν σπίτια τα οποία θα είναι αυτό που όλοι ονομάζουμε λαϊκές κατοικίες. Θα είναι καραμπινάτες περιπτώσεις κακοπληρωτών. Διότι αυτά τα σπίτια οι τράπεζες θέλουν, με αυτές τις περιπτώσεις θέλουν να ξεμπερδέψουν. Και εγώ να το πω διαφορετικά. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, τι είναι πιο δίκαιο, να έχουν αυτοί οι άνθρωποι όπως ο προηγούμενος που ήταν από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου και βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό και βγήκε σπίτι αξίας 1,5 εκατομμυρίου και βγήκαν κάποιοι αφελώς, φαντάζομαι. Και φυσικά... αφελώς να πάνε στο ειρηνοδικείο να διαμαρτυρηθούν. Προφανώς δεν ξέρανε γιατί ποιος πληστηριασμός ήταν μέσα. Γι' αυτό το κάνανε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία προς αυτό. Αλλά τι είναι πιο δίκαιο λοιπόν, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τώρα ή να εξυγειανθεί κάποια στιγμή επιτέλους το τραπεζικό σύστημα για να μπορούν οι τράπεζες να παίζουν τον ρόλο τους. Ένα νέο ζευγάρι σήμερα που θέλει να χτίσει το μέλλον δεν μπορεί να πάρει δάνειο στεγαστικό. Δεν μπορεί γιατί οι τράπεζες δεν δίνουν. Αυτό είναι δίκαιο. Και παίρνουν και τα σπίτια αυτά που βγαίνουν στους πληστηριασμούς. Καταγγελία που έκανε οι ίδιες οι τράπεζες. Ναι, αυτό έχει να κάνει παθογένεια... με κάτι διαφορετικό όμως. Αυτό έχει να κάνει με το ότι θέλουν να εξασφαλίσουν τους ισολογισμούς τους. Αλλά ναι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ δεν θέλω να ανοίξω τώρα τη συζήτηση για τις τράπεζες συνολικά. Θέλω να πω όμως αυτό που αφορά τον κόσμο που μας ακούει. Γιατί πολύ μεγάλη σπέκουλα έγινε το προηγούμενο διάστημα από κάποιους που πολύ όψιμα νοιάστηκαν για τα κεραμίδια των βιοπαλαιστών. Λοιπόν, δεν θα υπάρξει λαϊκή κατοικία η οποία θα βγει στο σφυρί. Η διαδικασία όμως των πληστηριασμών πρέπει να προχωρήσει για να εξυγειανθούν οι τράπεζες. Και θα αφορά στρατηγικούς κακοπληρωτές και θα αφορά καραμπινάτες περιπτώσεις για τις οποίες όποιοι σπέβδουν ή όποιοι τολμήσουν να σπεύσουν να τους υπερασπιστούν θα πρέπει να ντρέπονται. Το είπα και νωρίτερα, το κρατώ ως δέσμευση για να το χρησιμοποιήσουμε όποτε χρειαστεί, γιατί υπάρχει και μια πολιτική επιδίωξη συνέπειας λόγων και πράξεων στην πολιτική. Κύριε Πρόεδρε, έχω έναν πολύ καλό φίλο. Μιλάμε καθημερινά. Δεν σας συμπαθεί πολύ ιδιαίτερα. Και ξέρετε γιατί δεν σας συμπαθεί. Είναι τρίτη γενιά επιχειρηματίας. Έμπορος ποτών στην Κατερίνη. Έχει ένα κουσούρι, είναι έντιμος επιχειρηματίας μέχρι βλακείας σε σχέση με τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Και αυτό που περιμένει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί μιλήσαμε για τις ευπαθείς ομάδες, για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τους ανθρώπους που πραγματικά δεν είχαν να φάνε πριν από λίγα χρόνια. Αυτός όμως περιμένει τη μείωση της φορολογίας, είναι ο άνθρωπος που στεναχωριέται, υπάρχει και εποχική διάσταση στην επιχείρησή του κάθε καλοκαίρι, στεναχωριέται όταν χρειάζεται να διώξει κάποιον από τους εργαζόμενους, περιμένει τη μείωση της φορολογίας και την αναγνώριση αυτού του είδους των επιχειρηματιών, των εντύμων μέχρι βλακείας, ότι είναι πραγματικά κομμάτι ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Τι εισοδήματα έχει ο φίλος σας? Ορίστε. Τι εισοδήματα έχει? Σχετικά καλά. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δεν με συμπαθεί. Όχι, παρέλει. Όχι, λοιπόν. Απλά θέλω να σας πω. Γιατί το λέω ότι ίσως αυτός να είναι ο λόγος που δεν με συμπαθεί. Υπερβάλλω και αστειεύομαι. Μα και εγώ όμως θέλω να δώσω αυτή τη διάσταση ότι
Κοιτάξτε, η προσαρμογή την οποία ήμασταν υποχρεωμένοι να προβούμε ήταν συγκεκριμένη. Βρήκαμε πλεονάσματα στο 4,5% και κάναμε μια συμφωνία για να τα πάμε στο 3,5%. Το 16 και το 17, που εμείς δώσαμε απόδοση για κοινωνικό μέρισμα, ο κ. Σαμαράς μας είχε δεσμεύσει για 3,5% και 4,2% πλεόνασμα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουμε μέρισμα όταν φτάσουμε τους στόχους. Εμείς φτάσαμε τους στόχους και δώσαμε μέρισμα γιατί πήγαμε σε μια πιο επίγεια προσαρμογή. Και είχαμε 0,75, 1,5 και, συγγνώμη, 1,75 και μετά 3,5. Άρα λοιπόν, αυτή την προσαρμογή που ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε για να πιάσουμε τους στόχους, έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να την κατανείμουμε όσο πιο δίκαια γίνεται στους φορολογούμενους, στους Έλληνες πολίτες. Η δίκαιη λοιπόν αυτή η κατανομή προστάτευσε. Αυτή ήταν η μεροληψία μας. Έρχεται η ώρα τους πιο αδύναμους και έριξε δυστυχώς βάρη σε αυτούς οι οποίοι είχαν μεγαλύτερες δυνάμεις να τα απεξέλθουν. Πού βρίσκεται το μεγάλο πρόβλημα? Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται σε αυτό που είπατε πιο πριν, στη λέξη ένδυμος. Διότι εάν ήταν όλοι σαν τον φίλο σας... Αν δεν ήταν έτοιμος, κύριε Πρόεδρε, αν ήταν όλοι σαν τον φίλο σας, τότε τα βάρη που θα επομίζονταν ο φίλος σας και οι έντιμοι φορολογούμενοι θα ήταν πολύ λιγότερα. Το πρόβλημα λοιπόν που βιώνουμε και ως κοινωνία και ως οικονομία και είναι και μια από τις βασικές αιτίες που μας οδήγησε στη χρεοκοπία, δεν είναι ότι έρχεται αυτή η κυβέρνηση και λέει εφόσον έχω αυτά τα βάρη να σηκώσω, πώς θα τα κατανείμω, θα προσπαθήσω να δω ότι αυτός που δεν έχει δυνάμεις να πάρει τα λιγότερα και αυτός που έχει να πάρει τα περισσότερα. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι φεύγουν από την εξίσωση και φεύγουν παρανόμως. Θα κάνω... Διότι ο φίλος σας δεν έφτιαξε offshore εταιρεία, όχι, δεν έκανε φοροδιαφυγή, δεν είναι αυτός σαν πολλούς άλλους που δεν δηλώνει τα εισοδήματά του ή τα αποκρύβει και γι' αυτό έχει πληρώσει ένα αβάσταχτο βάρος. Εδώ λοιπόν είναι η συλλογική ευθύνη και της δικής μας κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ζητάει όμως κάτι απλό, αφού το προσωποποιούμε ή το δραματοποιούμε με αυτόν τον τρόπο και φαντάζομαι έχει ενδιαφέρον. Ζητάει κάτι πολύ απλό. Ζητάει ένα φορολογικό σύστημα δίκαιο και αναπτυξιακό. Ζητά μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη. Ξέρετε, θα μου ασκήσουν κριτική οι συνάδελφοί μου, μα καλά δεν ρώτησε στον Πρωθυπουργό για το θέμα της δικαιοσύνης. Σας βεβαιώ ότι όταν μιλάμε καθημερινά. Θα σας ρωτήσω. Αλλά με τους απλούς καθημερινούς πολίτες και όχι δημοσιογράφους ή πολιτικούς, η έννοια δικαιοσύνη δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε. Έχει σχέση με το ότι για να βρεις το δίκαιο σου θα χρειαστείς 7 ή 8 χρόνια με την απονομή της δικαιοσύνης και τους ρυθμούς, όχι για την ποιότητα. Κύριε Γιαννούλη, αν υπήρξε μια κυβέρνηση η οποία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έκανε τόσες πολλές μεταρρυθμίσεις και στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη, είμαστε εμείς. Διότι εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι ξεκινήσαμε. Στο πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης παίρνεις δικάσιμο. Δεν έχετε καμία, έχετε απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά ήμασταν εμείς που προχωρήσαμε σε μεταρρυθμίσεις που είχαν στιβαχθεί χρόνια και στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στον επιθυμητό ρυθμό και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και να μας προβληματίσει. Αλλά και τον κώδικα αλλάξαμε εμείς σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη και σε ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση η οποία προχωρά στον θεσμό του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος δεν θα είναι διορισμένος από την κυβέρνηση, των Υπουργείων, που εδώ αλλάζει ένας υπουργός και παίρνει μαζί του όλη τη δομή και φεύγει. Και πλέον θα υπάρχει θεσμική μνήμη στα Υπουργεία. Αυτό δεν τόλμησε να το κάνει καμιά κυβέρνηση. Είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι προχωρήσαμε αξιοκρατικές διαδικασίες στην διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Βεβαίως υλοποιώντας ένα σχέδιο και με την τεχνική βοήθεια εταίρων μας, αλλά που κανένας άλλος δεν τόλμησε να το κάνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως ότι πρέπει να γίνουν ακόμα μεταρρυθμίσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Και να σας πω και κάτι. Με το που θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια, θα πρέπει, και εμείς θα το κάνουμε αυτό, για την επόμενη περίοδο, την μετά το 18 περίοδο, η ελληνική κυβέρνηση θα είναι αυτή η οποία θα προτείνει το δικό της μεταρρυθμιστικό σχέδιο, διότι οι μεταρρυθμίσεις δεν πρέπει να τελειώσουν τον Αύγουστο του 18. Ακριβώς. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτό που υπάρχει στο μυαλό σας σε σχέση με το παραγωγικό πρότυπο αυτής της χώρας, που είναι ίσως και η μεγαλύτερη πρόκληση όλων όσων θα έπρεπε να συζητάμε. Τι πρέπει να αποκτήσει αυτή η χώρα ως στόχευση, ως προοπτική, για να μπορούν τουλάχιστον τα παιδιά μας να μην συναντάν καθημερινά αυτά τα αποκαίδια που λέγεται καθημερινότητα στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν αυτό αρκεί να το κάνει
μια κυβέρνηση 153 βουλευτών, κύριε Πρόεδρε. Μπορεί την επόμενη φορά να μας δώσει περισσότερος ο ελληνικός λαός. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Το Σεπτέμβριο του 18 εννοείται ή του 19. Εξ όσων γνωρίζετε, φαντάζομαι πολύ καλά, η συνταγματική θητεία μας λύγει τον Σεπτέμβριο του 2019 και τότε θα γίνει. Σε αυτό θα επιμείνετε, θα είστε δηλαδή ο πρώτος πρωθυπουργός μνημονίου ή συμφωνίας που θα ολοκληρώσει τετραετία. Δεν ξέρω αν θα είμαι ο πρώτος που θα ολοκληρώσει τετραετία. Είναι βέβαιο ότι θα είμαι ο πρώτος που θα βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο, οι άλλοι μας έβαλαν σε αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι όσο απομακρυνόμαστε από την κρίση, τόσο περισσότερο οι Έλληνες ησυχάζουν και σκέφτονται, όχι με βάση την, αν θέλετε, την επιχειρηματολογία της, την τρέχουσα και μια οξύτητα λόγου, χωρίς δηλαδή νυφαλιότητα, αλλά σκέφτονται με όρους πολιτικούς και με όρους μέλλοντος. Εγώ επιδιώκω και επιθυμώ η επόμενη εκλογική αναμέτρηση τον Σεπτέμβρη του 19 να είναι μια εκλογική αναμέτρηση που θα αφορά την επόμενη μέρα της χώρας. Λέτε, και οι πολιτικές δυνάμεις να κρυθούν και για αυτά που κάνανε. Βεβαίως, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και εμείς θα κρυθούμε σε σχέση με το τι παραλάβαμε και που θα έχουμε οδηγήσει τη χώρα σε ασφαλές λιμάνι. Εμείς παραλάβαμε μια ενεργεια στο 27. Θα την παραδώσουμε κάτω από 17. 10 μονάδες. Εμείς παραλάβαμε μια χώρα που ήταν στο χείλος του γκρεμού. Θα παραδώσουμε μια χώρα, βεβαίως δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, με δυσκολίες, αλλά μια χώρα η οποία θα βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρώπης, στην Ευρωζώνη, με ανακτημένη το κύρος της και το δυναμικό της, το δυναμισμό της σε διεθνές επίπεδο, παράγοντα και πυλώνα σταθερότητας και μια οικονομία η οποία θα τρέχει με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, μια ενεργεια που θα αποκλιμακώνεται και βεβαίως με κοινωνική δικαιοσύνη, την οποία δεν την είδαμε ούτε στα χρόνια της ανάπτυξης, ούτε στα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Και εκεί θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός για αυτά που κάναμε. Αλλά, και εγώ το πιστεύω αυτό, το κρίσιμο θα είναι και το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα. Και εγώ θέλω να εστιάσω μετά το καλοκαίρι του 18 τη συζήτηση στην επόμενη μέρα. Όπως είπατε, υπάρχουν πολλά κακοσχήματα που πρέπει να αλλάξουν. Και θα κρυθούμε όλοι για τις θέσεις μας απέναντι σε αυτά. Εμείς, πέρα από τη μεταρρυθμιστική διάθεση που επιδείξαμε μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου, διότι είναι κοινή παραδοχή που πλέον αποτυπώνεται σε όλο το διεθνή τύπο, από τις αναλύσεις στην Deutsche Bank μέχρι τη Wall Street Journal και παντού, για τις μεταρρυθμίσεις που δεν έκανε ποτέ άλλοτε καμιά κυβέρνηση, όχι στην Ελλάδα, σε παγκόσμια κλίμακα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μεταρρυθμίσεις. Διότι οι άλλοι δεν κάνανε μεταρρυθμίσεις, κάνανε δημοσιονομική προσαρμογή, κόβαν συντάξεις. Εμείς προχωρήσαμε και προχωράμε σε δομικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά λέω, επαναλαμβάνω, ότι η μεταρρυθμιστική μας διάθεση και δυναμική δεν τελειώνει μέσα στο πλαίσιο του μνημονίου. Εμείς έχουμε μεγάλη έγνοια για αυτό που ονομάσατε εσείς δικαιοσύνη. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μια σειρά από επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται υπό την αίρεση γραφειοκρατικών διαδικασιών και αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το γνωρίζετε αυτό? Γνωρίζω επίσης, κύριε Πρόεδρε, ότι ξέρετε σήμερα διάβασα. Ότι ένας πολίτης, για να βρει το δίκιο του. Διάβασα σήμερα τα αποτελέσματα του κυρίου Φλαμπουράρη για την παρέμβαση υπέρ της καθημερινότητας των πολιτών. 7.600 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην καθημερινότητα του πολίτη. Θεωρώ ότι είναι μεγάλος αριθμός για μια χώρα. Και δεν περιποιεί η τιμή όμως και για την κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και εμείς δεν θέλουμε να κρυφτούμε πίσω από αυτή την πραγματικότητα. Γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι έχουμε εξασφαλίσει τα κονδύλια σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματος για τα σχολικά γεύματα και κολλάμε μέσα σε μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες όπου τρέχουμε αγώνα δρόμου για να προλάβουμε να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε και κολλάμε στα γρανάζια ενός μηχανισμού ο οποίος πολλές φορές μας ξεπερνάει. Δεν το λέω για δικαιολογία. Θα κρυθούμε από αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έρχομαι όμως στο κομμάτι των θεσμικών αλλαγών. Παιδεία, υγεία. Εγκαινιάσαμε τις τοπικές μονάδες υγείας στο τόπο, στη Θεσσαλονίκη. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι εμβληματική μεταρρύθμιση. Στην παιδεία, η αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η αναβάθμιση των πανεπιστημίων της χώρας και της τριτοβάθμιας. Η αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου μας. Όπου στο Λύκειο τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και είναι ως πάρεργο των εξεταστικών, των φροντιστηρίων και της εξεταστικής, εξαταστικοκεντρικής δομής του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης μιας επιχείρησης, λειτουργίας μιας επιχείρησης, τομές στην επιχειρηματικότητα.
πώς η χώρα θα βγει από την κρίση χωρίς ανάπτυξη και πώς θα έρθει η ανάπτυξη αν δεν περάσουμε από το Brexit, το Green Vest που είχα πει και στη Θεσσαλονίκη. Κατανοητό. Αλλά λύστε μου μια απορία και δικαιολογήστε μου και την άγνοια πιθανώς. Αυτά θα συμβαίνουν ή θα συμβούν σε ένα χρόνο, δηλαδή από το καλοκαίρι του 2018 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019. Συμβαίνουν και θα συμβούν και όλα. Γιατί για παράδειγμα, θέλω να σας θυμίσω, λέτε για δικαιοσύνη και εγώ θα επιμείνω, μάλλον θα αποφύγω τις σιρήνες που μπαίνουν στη διαδικασία μιας κουβέντας που έχει ήδη την απάντηση περί σεβασμού της δικαιοσύνης, των αποφάσεων αλλά και της κριτικής. Γιατί για παράδειγμα μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια δεν μπορούσε να γίνει μια θεσμική μεταρρύθμιση έτσι ώστε η δικαιοσύνη, η ηγεσία της να μην αποτελεί απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου. Σας το ρωτάω σαν πολίτης. Γιατί δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα εξυγίανε την δικαιοσύνη ή μπορεί να δημιουργούσε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, ακόμα πιο νοσηρό και στη σχέση της εκτελεστικής με τη δικαστική εξουσία και στο ρόλο της δικαστικής εξουσίας αυτού καθεαυτού. Διότι εν τέ περιπτώσει της κυβερνήσης τις ανεβάζει και τις ρίχνει ο ελληνικός λαός. Και οι κυβερνήσεις βεβαίως οφείλουν να σέβονται τις αυτόνομες διαδικασίες της δικαιοσύνης, της δικαστικής εξουσίας, οφείλουν να μην παρεμβαίνουν και εμείς είμαστε σε σύγκριση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι παρεμβαίνουμε. Κάθε άλλο θα έλεγα. Δυσφορία υπάρχει, κύριε Πρόεδρε. Σας το λέω και σαν πρόσωπο. Όταν βλέπω δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι τελείως αντίθετες με το περιδικαίου αίσθημα του μέσου Έλληνα πολίτη, και εγώ ως πολίτης. Έχω το δικαίωμα της κριτικής. Δεν είστε ένας απλός πολίτης όμως. Έχετε ένα ειδικό βάρος και εσείς και οι υπουργοί της κυβέρνησής σας που έχει μεγάλη διαφορά. Ένας λόγος παράπάνω. Όταν βλέπω για παράδειγμα. Ένας λόγος παραπάνω να είστε πιο προσεκτικοί εσείς. Για να μην υπάρχει επηρεασμός. Με συγχωρείτε, προσεκτικός απόλυτα. Αλλά ένας λόγος παραπάνω όταν βλέπω φαινόμενα όπου οι δικαστές επιχειρούν ή επιθυμούν να βγάζουν αντισυνταγματικούς νόμους που αφορούν τα δικά τους εισοδήματα ή όταν επιθυμούν ή επιχειρούν να και σπέβδουν προκειμένου να μην ελέγχονται όπως όλοι οι υπόλοιποι έχοντες θέση ευθύνης, τότε και εγώ και ως πολίτης αγανακτώ, αλλά και ως έχουν την βαρύνουσα ευθύνη, με εξέλεξε ο ελληνικός λαός, προφανώς όχι για να κρατάω την γνώμη μου μέσα μου, οφείλω να εκφράζω αυτή τη δυσαρέσκεια. Και οφείλω να το κάνω και για την προστασία του ή του θεσμού της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Υπάρχει και το συζητήσαμε και νωρίτερα για το παραγωγικό πρότυπο, για το αναπτυξιακό πρότυπο. Όλα αυτά όμως, επειδή επενυχθήκατε και αναφερθήκατε στην έκθεση της Deutsche Bank, έχει και μια υποσημείωση, αν δεν κάνω λάθος στο τέλος, ή μια σημείωση για την πολιτική σταθερότητα, κύριε Πρόεδρε. Σας κατηγορούν ότι είστε διχαστικός, ότι ανεβάζετε τους τόνους και προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια διαφοροποίηση των καλών και των κακών. Μια κατηγορία που δεν την ακούτε πρώτη φορά από εμένα. Για σας η έννοια διχασμός τι είναι, πώς την ερμηνεύετε? Κοιτάξτε, με έχουν κατηγορήσει για πάρα πολλά. Γενικά ένα σύστημα. Το διχαστικό είναι επίκαιρο σε σχέση και με την πολιτική ηρεμία που θέλει ο τόπος για να βγει από την κρίση. Γι' αυτό επιμένω. Δεν νομίζω να υπήρχε ποτέ άλλοτε μεγαλύτερη κοινωνική ηρεμία από αυτή που έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια, εφαρμόζοντας μια πολιτική η οποία έχει προβλήματα. Δεν είναι αυτή η οποία εμείς επιθυμούμε. Θυμηθείτε τι γινόταν στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Ακούω το επιχείρημα αυτό. Δεν μπορώ να είμαι ευχάριστος με όλους, κύριε Γιαννούλη. Δεν μπορούμε να είμαι ευχάριστος με αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και λιλάτισαν τη χώρα και σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο. Δεν μπορώ να είμαι ευχάριστος με αυτούς οι οποίοι βλέπουν να χάνουν τα προνόμια τους. Δεν μπορώ να είμαι ευχάριστος με αυτούς οι οποίοι είχαν συνηθίσει να παρεμβαίνουν στις κυβερνήσεις, προκειμένου οι κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη, προκειμένου αυτοί να γλιτώνουν διώξεις. Ποινικές διώξεις. Πού να το κάνω εγώ αυτό? Και ας έχουν όσα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ας με λένε διχαστικό, ας με λένε εμπεριστή, ας με λένε ό,τι θέλουν. Εγώ θέλω να τα έχω καλά με τη συνείδησή μου. Και η συνείδησή μου λέει ότι αυτός ο τόπος που για πολλά χρόνια πλήρωσε λάθη και αδυναμίες έχει αυτή τη στιγμή δυνατότητες να φύγει μπροστά, αλλά για να φύγει μπροστά πρέπει να αποκαταστήσουμε υγιενείς
αδικίες και αδυναμίες. Κύριε Πρόεδρε... Και εμένα, αν θέλετε, με εξέλεξε ένα κομμάτι του ελληνικού λαού, προκειμένου να προστατεύσω τους πιο αδύναμους. Όχι να προστατεύσω τους ισχυρούς. Τι να κάνω, δεν μπορώ να τα έχω καλά με όλους. Ποια είναι η γνώμη σας για τον ελληνικό τύπο σήμερα, έντυπο και ηλεκτρονικό? Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει ένα θέμα αξιοπιστίας. Θα έλεγα όμως ότι η αξιοπιστία είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει και το πολιτικό σύστημα και οι θεσμοί και τα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει ένα θέμα όμως που έχει να κάνει με την παραγωγή και διάχυση ψευδών ειδήσεων. Στο οποίο βεβαίως μόνο οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι μέσα από την κρίση τους και την κριτική αποτίμηση της κάθε είδησης που βλέπουν μπροστά τους θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν. Όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση του τύπου έχει να κάνει με δύο κρίσιμα ζητήματα. Η κρίση αξιοπιστίας, μάλλον θα έλεγα, στην Ελλάδα έχει να κάνει με δύο κρίσιμα ζητήματα. Πρώτον, με το γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης εκπέμπουν δίχως αδειοδότηση, είναι έξω από ένα στοιχειώδες πλαίσιο που κάθε ευνομούμενη πολιτεία οφείλει να βάλει. Και είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι επιχειρούμε, με όλα αυτά τα παρελκόμενα και τις συγκρούσεις τις οποίες είδατε το προηγούμενο διάστημα, να βάλουμε μια τάξη. Και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι ότι πλέον, ακριβώς εξαιτίας της μεγάλης διάχυσης των κοινωνικών δικτύων, ο έντυπος κυρίως τύπος δεν μπορεί να είναι κέρδο, να αποφέρει κέρδη στους ιδιοκτήτες, είναι απολύτως ζημιογόνος και τα τηλεοπτικά μέσα είναι σε μεγάλο βαθμό στην ίδια μοίρα και άρα η επιρροή παραγόντων της οικονομικής ζωής, οι οποίοι επιχειρούν να αποκτήσουν ανάστημα μέσα από την παρέμβασή τους στην πολιτική και την κοινωνική ζωή χάνοντας χρήματα, αλλά ευελπιστώντας να τα βγάλουν με άλλον τρόπο μέσα από τις οικονομικές τους δραστηριότητες, αυτό το γεγονός καθιστά ευάλωτα σήμερα τα μέσα ενημέρωσης απέναντι στην αντικειμενικότητα, απέναντι στον πλουραλισμό και απέναντι στην αλήθεια. Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ? Γιατί δημιουργείται η εντύπωση ότι η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα είναι γιατί του ασκείται σκληρή κριτική. Διαβάζω συχνά αναφορές ότι αυτή η θέση ατσαλώνεται από την πλευρά σας γιατί δεν αντέχει να του λένε άσχημα πράγματα. Νομίζω ότι σας εξήγησα. Είμαι αυτός που έχω δεχθεί τη σκληρότερη κριτική από τη μεγαλύτερη μερίδα μέσων ενημέρωσης, από κάθε άλλο πρωθυπουργό. Οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί είχαν συνηθίσει να βρίσκονται σε ένα ροζ συννεφάκι. Εγώ αντιθέτως ούτε το επεδίωξα, ούτε θέλω. Να βρίσκομαι έξω από την κριτική, στο απειρόβλητο, και ούτε έχω να κρύψω και δεν κρύβω και τίποτα. Δεν κρύβω τίποτα. Και ούτε θέλω, επαναλαμβάνω, να είμαι σε πλαίσιο προστασίας. Δεν το έχω ανάγκη εγώ αυτό. Εμένα, αν θέλετε, Οφείλω να καταθέσω. Ο καθένας έχει κάποια πλεονεκτήματα και ως χαρακτήρας κάποια μειονεκτήματα. Εγώ νομίζω ότι το πλεονέκτημά μου είναι ότι μπορώ να επικοινωνώ απευθείας και άμεσα, χωρίς προστατευτικούς κλειούς. Οφείλω να καταθέσω. Δεν χρειάζομαι λοιπόν εγώ καλοπισμό, δεν χρειάζομαι να έχω απέναντί μου τον κύριο Γιαννούλη, ο οποίος να μου στέλνει σημειώματα για το τι ερωτήσεις, να του στέλνω σημειώματα για το τι ερωτήσεις θα κάνει. Το σημείωμα αυτό είναι προσωπικό μου, είναι δικό μου, έτσι δεν είναι? Δεν είστε και στο Sky, εσείς στην S3 είστε, όπως το γνωρίζω. Λοιπόν, εγώ δεν χρειάζομαι τέτοια. Και ποτέ δεν τα επιδίωξα. Άλλοι τα επιδιώκουν αυτά. Και άλλοι πρωθυπουργοί ήταν σε προστατευτικούς κλειούς. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να αναρωτηθεί ο κάθε τηλεθεατής που μας βλέπει, γιατί λοιπόν αυτή η κυβέρνηση έχει υποστεί τη σφοδρότερη κριτική από όλες τις κυβερνήσεις μεταπολίτευσης, ενώ έχει επιφέρει 5 αποτελέσματα. Δεν τα έκανε όλα σωστά, αλλά διάολο δεν τα έκανε και όλα στραβά. Αυτή λοιπόν η επιθετικότητα, αυτή η κριτική, με κάτι άλλο έχει να κάνει. Έχει να κάνει με το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να συμβιβαστεί με μεγάλα συμφέροντα. Δεν θα κάνουμε εμείς τη γέφυρα ανάμεσα στη δικαστική εξουσία και σε αυτούς που έχουν ανοιχτές ποινικές υποθέσεις ή φορολογικές υποθέσεις. Τελεία και παύλα. Κύριε Πρόεδρε, τρεις πολύ σύντομες απαντήσεις, γιατί σε λίγο πρέπει να ταξιδέψετε για τις Βρυξέλλες. Πιστεύετε ότι είναι καθαρός, ότι είναι έντιμος πολιτικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας συμπαθής πολιτικός που κουβαλάει πολλά βαρύδια και από το παρελθόν του και από το παρόν του. Δεν θέλω να κρίνω τις προθέσεις του.
Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Θέλω να πω όμως ότι κάθε πολιτικός και ιδιαίτερα οποιοδήποτε θέλει να διεκδικήσει ανώτατα αξιώματα οφείλει να μην αφήνει καμία σκιά και σε σχέση με τα εισοδήματά του και σε σχέση με την δραστηριότητα την επιχειρηματική, τη δική του και της οικογένειάς του και σε σχέση βεβαίως με τις προθέσεις του, όχι με τις προθέσεις του, με τις θέσεις του για το αύριο της χώρας. Από εκεί και πέρα ο καθένας από εμάς κρίνεται. Και εγώ κρίνομαι πολύ περισσότερο ως Πρωθυπουργός, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Πώς θα θέλατε να αφηγηθούν την ιστορία του πατέρα τους στα παιδιά σας μετά από λίγα χρόνια, όταν πλέον και η ιστορία, δεν ξέρω πότε, εσείς θα ορίσετε το πόσα χρόνια, πώς θα θέλατε να μιλούν για τον πατέρα τους στα παιδιά σας οι πολιτικοί αναλυτές του μέλλοντος? Μια ερώτηση την οποία... ναι, εγώ θα ήθελα να... και αν θέλετε αυτή είναι και η βασική μου επιδίωξη. Είναι να ανεξάρτητα από τα λάθη τα σωστά, γιατί ο καθένας κάνει λάθη. Είναι να καταγραφεί η πολιτική μου παρουσία ως μια πολιτική παρουσία επιδίωξης, στήριξης του δίκαιου, της ισότητας και της δημοκρατίας. Με τα λάθη που μπορεί να έχει κάνει ο καθένας. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα σε αυτά τα 3 χρόνια διακυβέρνησης μας πιστώνουν πολλοί λάθη, αλλά ούτε ένας δεν μπορεί να μας πιστώσει ιδιοτέλεια, νομίζω ότι είναι ένα γεγονός που πρέπει να εκτιμηθεί από την πλειονότητα των πολιτών που μας παρακολουθούν. Θα μου πείτε, μα αυτό είναι αυτονόητο. Δυστυχώς τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα δεν υφίστανται όλα τα χρόνια που ζήσαμε. Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν ξανά στο ερώτημά σας γιατί με συγκινεί. Νομίζω ότι αυτό που θα επιθυμούσα κάποια στιγμή, γιατί θα έρθει και αυτή η στιγμή, όλοι φαντάζομαι που διατελούμε σε δημόσιους ρόλους, κάποια στιγμή θα πρέπει να αφήσουμε τη θέση μας σε νεότερους και αξιότερους. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που θα ήθελα να μείνει. Ότι πάλεψα για το δίκιο. Ζει ένας πρωθυπουργός στην ηλικία του? Όσον βλέπετε, ζει με την έννοια ότι αναπνέει και μιλά. Από τα βιολογικά. Βιολογικά ζει. Ένας πρωθυπουργός μπορεί να απολαύσει εσείς, την ηλικία του, να ζήσει την ηλικία του? Ίσως το ότι βρίσκομαι σε αυτή την ηλικία θέση του πρωθυπουργού έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Καλά, εμάς τους 50's μας έχετε καταστρέψει. Λοιπόν, το θετικό είναι ότι έχω αντοχές. Ναι. Και πείσμα, μεγάλο πείσμα. Είμαι σκληρό καρύδι. Το αρνητικό είναι ότι, ναι, προσωπική ζωή δεν έχω. Αυτό που έχω καταφέρει να έχω όμως είναι μη να διατηρήσω έστω αυτές τις λίγες στιγμές καθημερινά που βρίσκομαι με τα παιδιά μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε. Απολογούμε για το ότι δεν ανοίξαμε και άλλα ζητήματα μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Ερντογάν, μία σειρά από ζητήματα. Θέλω να σας δεσμεύσω και την επόμενη φορά να υπάρξει αυτή η δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και για τις απαντήσεις που δώσατε στην ΕΡΤΡΙ απόψε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία σύντομα να τα ξαναπούμε για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Καλά, εδώ έλεγα νωρίτερα για αστειευόμενους, για να ευνοήσετε τον Τζακαλώτο τώρα που περνάει τον προϋπολογισμό. Πάω Παναθηναϊκός 4-0. Τι άλλο αφήστε να κάνετε? Αυτό, αφήστε το καλά, γιατί μας πονάει. Πονάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίως ευχαριστούμε εσάς που μας παρακολουθήσατε απόψε το βράδυ, έχοντας η ΕΡΤΡΙ φιλοξενούμενο τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, εδώ από το γραφείο του στη Θεσσαλονίκη. Καλή σας νύχτα.